Πάμε τώρα να αναφερθούμε και να σχολιάσουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία του Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο. Πραγματοποιούνται κάποια σεμινάρια εργαστηριακά, μάλιστα φυσικών επιστημών, και συμμετέχουν παιδιά 4ης, 5ης και 6ης Δημοτικού. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Σταύρου, ο οποίος βέβαια είναι Διευθυντής Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών και καθηγητής Διδακτικής Φυσικών Επιστημών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο. Κύριε Σταύρου, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και από εμάς και στους τηλεθεατές σας. Και η κυρία Ελένη Μποτζάκη, μέλος Ομάδας Εργαστηρίου Θετικών Επιστημών και μεταπτυχιακή φοιτήτρια. Κυρία Μποτζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα. Κύριε Σταύρου, να ξεκινήσω με εσάς. Είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία μέσα σε μια περίοδο πανδημίας και κορονοϊού και θέλω να σας ρωτήσω αναφορικά με την ανταπόκριση των παιδιών. Είναι συγκινητική, καθώς συμμετέχουν και παιδιά, αυτό λέει το ρεπορτάζ, και εκτός Κρήτης. Ναι. Όπως είπαμε εδώ πέρα και με τα παιδιά στο εργαστήριο, ήταν για μας μια μεγάλη έκπληξη. Συνήθως η εμβέλειά μας είναι εντός Κρήτης, να το πω κάπως έτσι. Προφανώς η πληροφορία αυτή διαδόθηκε και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μάλλον έφτασε σε όλη την Ελλάδα και είμαστε χαρούμενοι που παιδιά από όλη την Ελλάδα, από διάφορες περιοχές, πέρα από Αθήνα Θεσσαλονίκη, έχουμε από Έδεσα, από Σέρες, από Λέσβο, από Καία και από διάφορα νησιά συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Σεμινάρια λοιπόν, κύριε Σταύρου, φυσικών επιστημών. Να γίνουμε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι. Απλώς είναι αυτό που προσφέρουμε, είναι διδακτικό υλικό, το οποίο, να πω, έχει αναπτυχθεί το πλαίσιο εργασιών στο τμήμα μας ή στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει αναπτυχθεί από παιδιά που είναι σε προπτυχιακή ή μεταπτυχιακή ή σε εργασίες υποψήφιων διδακτόρων. Προσεγγίζουν τα θέματα αυτά τα οποία υπάρχουν στην εκπαίδευση, αλλά και πέρα από τα θέματα που υπάρχουν στην εκπαίδευση, μέσω καινοτόμων διαδικασιών, και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια διαδικασία μετατροπής αυτού του υλικού σε ψηφιακό υλικό για να μπορέσει να φτάσει και μέσα στις συνθήκες αυτές της πανδημίας στα παιδιά. Κυρία Μποτζάκη, συναναστροφή με μαθητές δημοτικού πώς είναι? Γενικά θεωρώ ότι είναι μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία να έχουμε μια αλληλεπίδραση με τους μαθητές σε αυτές τις συνθήκες. Βλέπουμε ότι τους αρέσει πάρα πολύ, μαθαίνουμε κι εμείς μέσα από αυτό. Γενικά θεωρώ ότι είναι πολύ ενδιαφέρον όλο και ελπίζω να συνεχίσουμε και να κάνουμε και άλλα παρόμοια πράγματα. Κύριε Σταύρου, βέβαια, ολοκληρώστε, κυρία Μποτζάκη. Για να έχουμε και εμείς έτσι την ευκαιρία να κάνουμε μια πρακτική πέρα από αυτή του τμήματος. Κύριε Σταύρου, πόσο σημαντική είναι η πρόορη, κατά κάποιο τρόπο, επαφή μαθητών δημοτικού με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και με μεταπτυχιακούς φοιτητές? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τουλάχιστον και σε επίπεδο πανεπιστημίου, αλλά και από την πλευρά των συναδέλφων εκπαιδευτικών, είναι ένα ζητούμενο. Είναι αυτή η γεφύρωση του χάσματος που λέμε μεταξύ των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, όπου γίνεται αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την πλευρά του εργαστηρίου μας, η έρευνα που αφορά την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες από την πλευρά μας, αλλά και άλλων συναδέλφων που κάνουν και σε άλλα αντικείμενα, με αυτό το οποίο υπάρχει στο σχολείο. Και συνήθως, επειδή το πανεπιστήμιο, και έτσι πρέπει να είναι μπροστά από την εποχή του, είναι πιο κοντά σε αυτά που βιώνουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή στην καθημερινή του ζωή, παρά αυτό ένα άκαμπτο πρόγραμμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο σχολείο. Κυρία Μποτζάκη, σας έχουν διατυπώσει κάποιους προβληματισμούς οι μικροί μαθητές μέσα από συζητήσεις, μέσα από την επαφή που έχετε? Γενικά, καταλαβαίνουμε, παίρνουμε μια θετική ανατροφοδότηση από τα παιδιά, διασκεδάζουν μαθαίνοντας. Ουσιαστικά δεν κάνουμε φυσική με έναν διαφορετικό τρόπο και από ό,τι έχουμε καταλάβει τους αρέσει αυτός ο τρόπος. Με ένα διαφορετικό τρόπο σε σχέση με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, υποθέτω. Σωστά, κύριε Σταύρου? Ναι. Δηλαδή, στο βαθμό το οποίο η δικιά μας τη λογική, ακολουθούντας σύγχρονες αρχές της διδασκαλίας φυσικών επιστημών, είναι να εμπλέκουν τα παιδιά στη διαδικασία. Δηλαδή, σίγουρα πάνω κάτω, κύριε Σταύρου, συγγνώμη σας διακόπτω, η ύλη πάνω κάτω είναι η ίδια, απλώς έχουμε ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης προς τους μικρούς μαθητές. Ναι. Είναι η ίδια θεματολογία, απλώς ο τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τα θέματα βασίζονται σε σύγχρονες αρχές διδασκαλίας φυσικών επιστημών, που σημαίνει ότι τα παιδιά τα ίδια εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Ξεκινάμε από αυτό που σκέφτονται τα παιδιά και προσπαθούμε μέσα από διάφορες δραστηριότητες τις οποίες γίνεται να οδηγήσουμε τα παιδιά στην επιστημονική άποψη. Γιατί είναι κάτι το οποίο έρχεται ως κάτι έτοιμο το οποίο δίνεται στα παιδιά, αλλά δουλεύεται μαζί με εμάς και γι' αυτό και τα παιδιά εδώ πέρα που συμμετέχουν σε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχει μια αλληλεπίδραση συνεχής με τα παιδιά. Κυρία Μποτζάκη, τα εργαστηριακά αυτά σεμινάρια τι ώρα ξεκινούν? Είναι πρωινές ώρες, υποθέτω, καθώς το μεσημέρι υπάρχει και τηλεκπαίδευση. Ναι, σωστά. Είναι Δευτέρα έως και Παρασκευή, 10 με 12. Και είναι ένας ωραίος βιωματικός τρόπος. Τα παιδιά δεν ακούν απλά τη θεωρία, κάνουν πράγματα και τα ίδια. Οπότε θεωρούμε ότι δεν είναι τόσο κουραστικό, οπότε μετά θα μπορούν και 2 με 5 να παρακολουθήσουν το μάθημά. Κύριε Σταύρου, να κλείσουμε με ένα κάλεσμα προς τους μαθητές που δεν γνώριζαν αυτή τη δράση και αυτή την πρωτοβουλία να συμμετέχουν. Φαντάζομαι ανοιχτές θέσεις υπάρχουν, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός? Όχι, δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός. Εντάξει, οι περιορισμοί που υπάρχουν είναι λόγω τεχνικών προβλημάτων. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Οπότε είναι καλοδεχούμενα όλα τα παιδιά και ελπίζουμε ότι αν αυτή η δράση αποδώσει, θα επεκταθεί αργότερα, εξαρτάται πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στα πανεπιστήμια. Ελπίζουμε όλοι να μπορέσουμε να είμαστε διαζώσεις, αλλά αν εξελιχθεί αυτό, θα υπάρχει και για γυμνάσιο και για λύκειο. Μάλιστα. Κύριε Σταύρου, κυρία Μποτζάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία και τη δράση. Εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε.